Χαίρετε, αγαπητοί μας και σεβαστοί αδερφοί. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω με την αναστάσιμη χαρά του Χριστού, η οποία πάντοτε μας κρατά σε μια πνευματική εγρήγορση, σε μια πνευματική χαρά. Είναι ο Κύριος αυτός ο οποίος μας δίνει οτιδήποτε καλό. Πάσα δώσει αγαθή και πάντα όρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, λέμε σε μια προσευχή. Έτσι λοιπόν, ό,τι καλό έχουμε είναι από το Θεό και να μην καυχηθεί κανείς ότι έχει κάτι καλό από τον εαυτό του. Άνεφε μου, ουδήναστε επί ειν ουδέν. Δίχως εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα καλό. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες ερωτήσεις που μας ετέθησαν, 2-3 ερωτήσεις, αν προλάβουμε, από αγαπητούς αδελφούς. Η πρώτη ερώτηση είναι, τι σημαίνουν λογισμοί? Ακούμε τη λέξη λογισμοί. Μερικοί νομίζουν ότι είναι οι συλλογισμοί, ας πούμε. Δηλαδή, συλλογάμε κάτι και σκέφτομαι. Λογισμός είναι σκέφτομαι. Δεν είναι ακριβώς η σκέψη ο λογισμός. Ο λογισμός είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό του ανθρώπου και πολλές φορές τον ταλαιπωρεί και θέλει να τον διώξει και δεν μπορεί. Μας έρχονται πολλοί λογισμοί στο μυαλό. Λογισμοί κακίας, λογισμοί μίσους, λογισμοί αποστροφής και μιλάμε πάντα για τους αρνητικούς λογισμούς. Γιατί οι καλοί λογισμοί δεν είναι ανάγκη να σχολιαστούν αφού είναι καλοί. Υπάρχουν λογισμοί που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν βγαίνουν από το μυαλό εύκολα. Και ο πατήρ Παΐσιος μας λέει, όταν έρχεται ένας αριστερός λογισμός, δηλαδή ένας κακός λογισμός, κάτι εναντίον κάποιου, είτε επειδή μας πείραξε κάποιος, είτε επειδή σκεφτήκαμε κάτι ή οτιδήποτε, λέει, τότε λέει, πρέπει να τον διώχνουμε αμέσως. Να μην ριζώνει, να μην έρχεται, δηλαδή, να κάθεται στο μυαλό εκεί. Ο λογισμός αυτός, ο αριστερός, ο κακός λογισμός, πρέπει πάρα αυτά, αμέσως δηλαδή, να εκδιώκεται. Δεν συμφέρει να καθίσουμε να τον σκεφτόμαστε και να τον δεχόμαστε. Πολλοί αριστεροί λογισμοί είναι λογισμοί που μας βάζει στο μυαλό ο Σατανάς. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε όταν πάθουμε αυτή τη ζημιά, δηλαδή όταν μολύνει το νου μας ένας αριστερός κακός λογισμός. Και φέρει ένα παράδειγμα. Λέει, άμα ο διάβολος έρθει και σου δώσει μια καραμέλα, τι θα την κάνεις? Θα την πάρεις και θα την πιπηλήσεις? Αμέσως δεν θα την πετάξεις. Αν πάρεις και πιπηλήσεις λίγο την καραμέλα αυτή, τότε ο διάβολος παίρνει κάποια δύναμη και αξία επάνω σου και μπορεί να σε ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Όταν τον κεράσεις τον διάβολο, του πεις, έλα μέσα στο σπίτι και κάτσε λίγο να σε κεράσω, τότε αυτός νομίζει ότι είναι και ευπρόσδεκτος και έτσι αρχίζει ένας φαύλος κύκλος και θα σου ξανάρθει. Αλλά και οι λογισμοί από την άλλη μεριά δεν είναι πάντα μόνιμοι. Οι λογισμοί μερικές φορές είναι σαν τα αεροπλάνα που περνάνε από πάνω και κάνουν ένα βουητό που προς στιγμή και μετά εξαφανίζονται. Ας τους αφήσουμε λοιπόν να φεύγουν οι κακοί λογισμοί. Να μην τους δίνουμε σημασία. Να τους αφήνουμε να έρχονται και να φεύγουν. Μήπως τα αεροπλάνα μας χαλούν την ησυχία? Όχι. Έτσι είναι και αυτοί οι λογισμοί. Να μην μας δημιουργείται απελπισία με ένα τέτοιο κακό λογισμό,
αλλά να τους αφήνουμε σαν τα διαβατάρικα πουλιά να περνάνε από πάνω και να φεύγουνε. Αυτό λοιπόν, να αφήσουμε τα πουλιά να φεύγουν. Μας ρίχνει και πολλές φορές σε σκοτούρες αυτοί οι λογισμοί και πολλές φορές χτίζουν ένα σπίτι, λέει, δίπλα στο δικό μας. Και τότε τα πράγματα γίνονται άσχημα. Πώς όμως γίνεται αυτή στην κατάβαση στους λογισμούς? Να παρακολουθήσεις να μην τους πιπιλίζεις τους λογισμούς αυτούς που είναι απ' έξω. Είναι απ' έξω, έρχονται απ' έξω. Και είναι και απ' έξω ζαχαρωμένοι, αλλά μέσα είναι φαρμάκι. Να περνούν οι λογισμοί αυτοί από τον άνθρωπο δεν είναι ανησυχητικό, γιατί μόνο στους αγγέλους και στους τελείους δεν υπάρχουν λογισμοί κακοί. Σε όλους τους άλλους ανθρώπους υπάρχουν κακοί λογισμοί. Αλλά πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, να μην τους αφήνουν να ριζώνουμε. Ανησυχητικό όταν ο άνθρωπος ισοπεδώσει ένα κομμάτι της καρδιάς του και δέχεται την επίδραση των λογισμών, τα διαβολάκια αυτά. Αν καμιά φορά λοιπόν συμβεί αμέσως, πρέπει να γίνει εξομολόγηση και να φύγουνε, να κοπούνε οι ρίζες αυτών των κακών λογισμών. Η προσευχή και η εξομολόγηση τελικά είναι το πιο δυνατό πράγμα που διώχνει τους κακούς λογισμούς από τον άνθρωπο, μπορεί να γίνουν βασανιστικοί. Για να πάμε και στην άκρη του πράγματος, μπορεί να γίνουν ψυχοπαθητικοί οι λογισμοί αυτοί. Να φέρουν τον άνθρωπο σε μεγάλη δυστυχία, σε ένα απρόοπτο σχέδιο δηλαδή, σενάριο, το οποίο είναι πολύ ζωφερό και άσχημο. Κάποιος άλλος φίλος μας λέει ότι οι φιλόσοφοι έχουν και αυτοί ένα μερίδιο, λέει, στη Βασιλεία του Θεού. Αν ονοεί μεν τους παλιούς φιλοσόφους, που όπως λένε οι πατέρες, είχαν έρθει στην έννοια του ενός Θεού, ίσως βρούνε κάποια έβνοια από τον Θεό, διότι με τότε δεν είχε ακόμα εμφανιστεί ο Χριστός και αυτοί είχαν φτάσει σε ένα όριο πολύ καλής πραγμάτωσης της ψυχής τους. Αυτό μπορεί να είναι λογικό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άθεοι φιλόσοφοι. Ως επιτοπλίστων, οι σημερινοί φιλόσοφοι είναι άθεοι. Φιλόσοφοι άθεοι. Φιλόσοφοι μεν, αλλά όχι φιλόθεοι. Τώρα θα πούμε το εξής, ότι μέχρι το 19ο αιώνα, μάλλον μέχρι το 18ο αιώνα, θα έλεγα εγώ, δηλαδή η Γαλλική Επανάσταση είναι το 1789, αρχές του 19ου αιώνα. Άρα το τέλος λοιπόν του 18ου αιώνα βλέπουμε μια επανάσταση στη Γαλλία, η οποία τι κάνει? Θέλει να απομακρυνθεί από το Θεό και να ζήσουν οι άνθρωποι, λέει, δίχως παπάδες, δίχως αυτοκρατόρες, δίχως τέτοια πράγματα, αλλά να κάνουν μια καινούργια ιστορία δίχως Θεό. Άθεη ήταν η Γαλλική Επανάσταση και άθεη ήταν και εκείνοι που την άρχισαν. Αυτοί που ήταν οι δάσκαλοι της Γαλλικής Επανάστασης ήταν ο Βολτέρος, ο Ρουσό και πολλοί άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν τα φαινόμενα αυτά της αθεΐας εμφανιστήκαν πρώτα στη Γαλλία, μετά στην Αγγλία και μετά στη Γερμανία. Πριν οι άνθρωποι σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν ξέρουμε το ποσοστό, αλλά υπολογίζουμε γύρω στο 90%, δεν ήταν άθεοι. Πίστευαν στο Θεό. Ιδίως στην Ευρώπη και στο Βυζάντιο, βέβαια περισσότερο ακόμα. Δεν υπήρχε το φαινόμενο της μαζικής αθεΐας εκείνο τον καιρό. Τώρα ο καθένας
ας το δει το θέμα αυτό και ας κρίνει πώς το βλέπεις αυτή την περίπτωση και ας φανταστεί το Σύρος του 21, παραδείγματος χάρη. Δεν υπήρχε αθεία το 1821 στην Ελλάδα και το βλέπουμε από το Σύρος του 21. Κανένας δεν αμφισβητούσε ούτε την ύπαρξη του Θεού και του Χριστού, ούτε την ύπαρξη της Παναγίας και των Αγίων και τη στήριξη από αυτούς ιδίως. Κανένας δεν την αμφισβήτησε τότε. Ειδικά αυτοί που έγραψαν το έχω πει πολλές φορές, αλλά το κάνω λέω σχεδόν κάθε φορά, Κολοκοτρώνης είπε για την πίστη του Χριστού την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία πολέμησα, αλλά πρωτίστως για την πίστη του Χριστού την Αγία. Να πούμε για τον Καποδίστρια που ήταν θρησκευόμενος και χριστιανός, μοναδικός και αναπανάληπτος, που έδωσε τα πάντα για την πατρίδα και τη ζωή του ακόμα. Αλλά και όλοι οι άλλοι αγωνιστές έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Τα πάντα για το Θεό και την πατρίδα. Να διώξουν από την Ελλάδα τους αγαρινούς. Η Ευρώπη αποχριστιανοποιήθηκε σταδιακά μετά την Γαλλική Επανάσταση. Μετά ήρθε και η Ρώσικη Επανάσταση, η Μπολσεβικική Επανάσταση, η οποία κράτησε 70 χρόνια, από το 16 μέχρι το 86, όπου ξαφνικά εξαφανίστηκε. Όπως εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε, 70 χρόνια. Μάλιστα κάποιο γεροντάκι στο Άγιον Όρος λέει, δεν θυμάμαι πού το άκουσα, είχε προβλέψει ότι θα είναι 70 χρόνια η βασιλεία των Μπολσεβίκων. Είναι οι άνθρωποι που είναι προαιρετικοί ή που τους δίνει ο Θεός, ας πούμε, μερικά πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Και έτσι βγήκε πράγματι αυτό αληθινό. Στη Γαλλική Επανάσταση άρχισαν προπαγάνδα εναντίον του βασιλιά, του Λουδοβίκου δηλαδή, και του κλήρου, των ιερέων. Το πρόσχημα ήταν η αποκατάσταση του Γάλλου εργάτη, την οποία αυτοί εμπόδιζαν τότε. Εκεί στήριξαν και νόμισαν ότι αυτή θα ήταν όλη η φιλοσοφία της Επαναστάσεως, αλλά έπεσαν έξω. Αντί να ελευθερωθούν από τα δεσμά των βασιλέων και του κλήρου, έπεσαν στα δεσμά της αθεΐας, της εκδικήσεως και στο τέλος ο ένας σκότωνε τον άλλον. Έστελναν στην γκιλοτίνα όσους διαφωνούσαν με το καθεστώς. Και ποιοι ήταν αυτοί, άλλοι έλεγανε τούτοι, άλλοι. Ξοντώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι τότε στη Γαλλική Επανάσταση. 50.000 υπολογίζονται ότι εισάγησαν τον πρώτο καιρό της Γαλλικής Επαναστάσεως. Να λοιπόν τα αποτελέσματα του αγαπητού Γάλλου Επαναστάτη, ο οποίος ήθελε να διώξει τον Θεό μακριά και να κανονίσει μόνος του την ιστορία της ζωής του και της Γαλλίας. Ο Ρομπεσπιέρος, ο Δαντών, ο Ρουσό, ο Βολτέρος. Οι λεγόμενοι εγκυκλοπαιδιστές. Αυτοί νόμιζαν ότι με την εγκυκλοπαιδική γνώση θα μπορέσουν να ζήσουν και να θριαμβεύσουν. Να έρθει η ομόνοια, να έρθει η ισότητα, η αδερφοσύνη, αυτά που έλεγαν τα συστήματά τους, τα μηνύματά τους της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά δεν το πέτυχαν. Πέτυχαν να κάνουν ένα άθεο κράτος, πέτυχαν να φέρουν τον Απολέοντα για να τους κάνει όλους αυτούς τους πολέμους που έκανε, σκότωσε και στο τέλος ιτήθηκε και ο ίδιος. Δίχως Θεό λοιπόν όλα επιτρέπονται, όπως λέει και ο αγαπητός Ντοστογεύσκη, ο μέγας αυτός φιλόσοφος και διηγηματογράφος. Δίχως το Θεό λέει όλα επιτρέπονται. Αυτό συνέβη τότε. Που δεν είχαν το Θεό, επιτρεπόντουσαν όλα. Και εξοντώθηκαν μεταξύ τους και δεν μπόρεσαν να στήσουν μια δημοκρατία μέχρι που ήρθε ο Ναπολέον και τους κατάργησε.
Ακολούθησε μετά η Ελληνική Επανάσταση το 1821 και ενώ η Γαλλική ήταν μια διαμάχη εμφύλια μεταξύ των επαναστατών και των βασιλικών, η Γαλλική Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση ήταν επανάσταση εναντίον των Τούρκων και δυναστών, εναντίον ενός έθνους που είχε άλλη θρησκεία, που είχε καταργήσει τη δική μας θρησκεία. Ευτυχώς επέζησε η ελληνική δύναμη της πίστης που υπήρχε στο Χριστό. Ο Χριστός βοήθησε και δεν χάσαμε ούτε τη θρησκεία ούτε τη γλώσσα μας. 400 χρόνια. Άλλοι λαοί δεν άντεχαν. Δεν θα άντεχαν 400 χρόνια σκλαβιά δίχως να αλωτριωθούν. Και το βλέπουμε σε πολλές άλλες χώρες, όπως στην Αλβανία, η οποία αλωτριώθηκε, έφυγε ο χριστιανισμός από εκεί, με τη βία που εξίσχυσε τότε το Ισλάμ, γιατί εξισλάμισε στην Αλβανία ορθόδοξους χριστιανούς. Και πέτυχε ένα άθεο κράτος. Δίχως την εσωτερική δομή που είχε η Ελλάδα και έκανε τις επαναστάσεις, γιατί ποθούσε πάντα να ελευθερωθεί από το δυνάστη και από αυτόν του οποίου δεν αναγνώριζε καμιά καλοσύνη, αφού είχε μια θρησκεία η οποία ήταν αντίθετη από τη χριστιανική θρησκεία, όπως είναι το Ισλάμ. Αυτά να αναλογιστούμε και να καταλάβουμε ότι δεν θα ήταν εύκολα να διατηρήσουμε τη γλώσσα, τα έθιμα και κυρίως τη θρησκεία μας, αν δεν είχαμε τα δυνατά ερίσματα ενός παρελθόντος. Τι να είχαν οι Τούρκοι γλώσσα για να αντικαταστήσουν την ελληνική? Τι γλώσσα είχαν οι Τούρκοι, τι φαντάζεστε να είχανε? Μια πρωτόγονη και βάρβαρη γλώσσα. Είχαν ρήματα και κλήσεις και απαρέμφατα και όλα αυτά που είχαμε εμείς σαν γλώσσα. Για συνεννοούσαν με κραυγές και με συνθήματα και με επαναλήψεις λέξεων που είχαν μέσα το μπου. Μπουγιουρούμ, του γιουρούμ, μπουκρούμ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαν να επιδράσουν, ούτε μπορούσαν όταν κατακτήσαν την Κωνσταντινούπολη να κάνουν κράτος, να κάνουν διοίκηση οι Τούρκοι. Τι κάνανε? Πήραν την παλιά διοίκηση από τους Έλληνες για να μπορέσουν να διοικήσουν ένα κράτος. Δεν είχαν τις δυνατότητες. Δεν ήξεραν από πολιτική, δεν ήξεραν από οικονομία, δεν ήξεραν από δημόσιες σχέσεις. Ο Λοκοτρώνης είπε, το μόνο που ξέρουν, λέει, αυτοί, είναι τον Μπαξής και τον Τουφέκη. Και να πούμε και αυτό και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπούλα. Και σήμερα η Τουρκία, νομίζετε ότι όλη η Τουρκία είναι Ισλάμ? Δεν είναι όλη η Τουρκία Ισλάμ. Βάσει μελετών, το 30% των Τούρκων είναι κρυπτοχριστιανοί. Είναι δηλαδή κατά τον τύπο πολιτογραφημένοι μουσουλμάνοι, ενώ μέσα στην ψυχή και την καρδιά τους έχουν το Χριστό. Και αυτό αποδεικνύεται από πολλές εκδηλώσεις που γίνονται και το ξέρουν και στην Τουρκία. Δεν είναι μυστικό αυτό, ότι υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εικόνες στα υπόγειά τους, κρυφά, και προσέρχονται το βράδυ εκεί. Γιατί ο Έλληνας έχει και μυαλό, έχει και κρίση και δεν θα μπορούσε ποτέ να δεθεί ψυχικά σε μια θρησκεία σαν το Ισλάμ. Εξωτερικά λοιπόν, λόγω αδυναμίας και λόγω συγκυριών, λένε πως είναι μουσουλμάνοι αυτοί, το 30%. Αλλά μέσα τους είναι κρυπτοχριστιανοί. Μεγάλο το θέμα των κρυπτοχριστιανών και να μην λέμε έτσι άκερα ότι δεν είναι καθαροί χριστιανοί επειδή είναι κρυπτοχριστιανοί, γιατί δεν ξέρουμε τα άδειλα και τα κρύφια της ψυχής κάθε ανθρώπου. Να μην βγάζουμε εύκολα τα συμπεράσματά μας σε αυτό το θέμα.
Διότι η ψυχή του ανθρώπου κρύβει πολλά μέσα και ο Θεός και η καρδιά του ανθρώπου. Και ο Θεός δεν κοιτάει τα εξωτερικά ή τους τύπους, γιατί και κακά τα ψέματα, μερικοί χριστιανοί είμαστε στους τύπους. Το κεράκι γονατίζουμε, φυλάμε την εικόνα, καθόμαστε στο στασίδι, αλλά δεν προχωράμε στην αληθινή χριστιανική ζωή, που είναι ένα δόσιμο και μια θυσία προς τον συνάνθρωπο, που έχει μέσα την Αγία Κοινωνία, που έχει μέσα τη φιλοπατρία, που έχει μέσα την βοήθεια των αδυνάτων, των πτωχών, των κατατρεγμένων ανθρώπων. Αν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, ο χριστιανός, δεν θεωρείται χριστιανός. Ένα εκατομμύριο κηρύγματα μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος. Αν δεν εφαρμόσει τον χριστιανισμό, δεν είναι χριστιανός. Δεν είναι και μόνο η πίστη. Μην πω και αυτό που το λένε έτσι, που είναι σκληρό κιόλα. Λέει και ο διάβολος πιστεύει. Αλλά ο διάβολος δεν κάνει τίποτα. Κάνει εναντίον του ανθρώπου. Δεν είναι φιλάνθρωπος. Ξέρει ότι υπάρχει Θεός ο διάβολος. Ξέρει ότι υπάρχει Χριστός ο διάβολος. Πιστεύει δηλαδή στην ύπαρξη του Θεού. Αυτό δεν είναι όμως χριστιανισμός, το να πιστεύεις μόνο στην ύπαρξη του Θεού. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ότι ο χριστιανισμός είναι και πίστη και πράξη. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, ευχαριστώ που με ακούσατε, να είστε καλά. Θα κλείσουμε λίγο βιαστικά, να είστε όμως καλά.